Πάμε να συνδεθούμε με τον Γιάννη Κουτσομίτη, πολιτικό αναλυτή και διευθυντή του kpnews.gr. Κύριε Κουτσομίτη, καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στη ρωσο-ουκρανική κρίση? Πόσο πιθανό είναι να εισβάλλει η Ρωσία στην Ουκρανία? Έχουμε πυρετό διπλωματικών διαβουλεύσεων αυτές τις ώρες. Ναι, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε λίγα 24 ώρα πριν από την τελική επίσημη απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στα αιτήματα, σε εισαγωγικά τελεσίγραφο, της Ρωσίας σε σχέση με όλες αυτές τις απαιτήσεις που έχει απέναντι στη Δύση, στο ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Η αμερικανική πλευρά δήλωσε ότι εντός της εβδομάδας θα έχουν φτάσει στη Μόσχα γραπτώς οι απαντήσεις στα ρωσικά αιτήματα, και παράλληλα όμως έχουμε ενίσχυση των στρατιωτικών σχηματισμών και από την πλευρά της Δύσης και από την πλευρά της Ρωσίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Τι επιθυμεί να κερδίσει η πλευρά της Ρωσίας από αυτή την ένταση, αν υποθέσουμε ότι δεν επιθυμεί να εισβάλλει στην Ουκρανία όπως ισχυρίζεται? Ναι. Είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου που λένε αυτοί. Πρώτον, θεωρώ ότι σαφέστατα δεν θέλει να μπλοκάρει οποιαδήποτε στρατιωτική συνεργασία ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Δύση. Δηλαδή να μην ενταχθεί η Ουκρανία σε καμία περίπτωση στο ΝΑΤΟ, αλλά να μην υπάρχει και στρατιωτική παρουσία δυτικών δυνάμεων στο έδαφος της Ουκρανίας. Αυτό όμως θεωρώ ότι είναι το πρώτο επίπεδο. Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι αυτό που επιδιώκει η Ρωσία τελικά είναι να δημιουργήσει ένα καθεστώς στην Ουκρανία το οποίο θα είναι ξανά φιλορωσικό. Θυμίζω ότι μετά τα γεγονότα του Μαϊντάν και την ανατροπή του τότε Γιανουκόβιτς, του Προέδρου, υπάρχουν φιλοδυτικές κυβερνήσεις στην Ουκρανία, και έτσι να υπάρχει ένα φιλορωσικό καθεστώς στην Ουκρανία ώστε να μην προωθηθούν τα δυτικά συμφέροντα, ας πούμε, στο μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας. Θυμίζω ότι το καλοκαίρι ο πρόεδρος Πούτιν δημοσίευσε ένα μακροσκελέστατο άρθρο στο οποίο υποστηρίζει ότι η Ουκρανία ουσιαστικά ανήκει πνευματικά, κυριαρχικά και από πολλές πλευρές ουσιαστικά ανήκει στη Ρωσία. Πώς βλέπετε τη στάση του πρόεδρου Biden αλλά και του ΝΑΤΟ συνολικά στο ενδεχόμενο μιας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία? Γίνεται λόγος ότι μιλάμε για μια στεναρή στάση από τη μία. Πολλοί βέβαια λένε πως ακριβώς αυτή η στάση ίσως αναγκάσει τη Ρωσία να επιτεθεί για να μην φανεί ενδεχομένως ο χαμένος της υπόθεσης στο διπλωματικό παιχνίδι. Θεωρώ ότι ο πρόεδρος Πούτιν έχει σηκώσει τόσο ψηλά το στίχημα αυτής της διένεξης που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να υποχωρήσει τώρα με οτιδήποτε πέρα από μια πολύ μεγάλη, θα έλεγα, επέκταση των συμφερόντων των ρωσικών, είτε αυτό είναι εδαφικά, είτε αυτό είναι σε επίπεδο κυριαρχίας εντός της Ουκρανίας. Η Δυτική Συμμαχία, το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση, διότι αφενός έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική εμπλοκή δυτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, δηλαδή δεν θα δούμε στρατεύματα δυτικά στην Ουκρανία να εισπερασπίζονται την Ουκρανική κυβέρνηση ενάντια στη Ρωσία. Από την άλλη όμως, δέχεται μια πολύ ισχυρή πρόκληση από τον πρόεδρο Πούτιν, υπό την έννοια ότι έχει δηλώσει η Δυτική Συμμαχία σε πάμπολες περιπτώσεις ότι δεν μπορεί να αφήνει χώρες οι οποίες υφίστανται, ας πούμε, επιθετικές ενέργειες από τη Ρωσία, να τις αφήνει στην τύχη τους απροστάτευτες. Σε περίπτωση λοιπόν που έχουμε εισβολή ή στην περίπτωση που επιβληθούν αυστηρότατες κυρώσεις στη Ρωσία, η Ευρώπη ειδικά θα δοκιμαστεί πολύ σοβαρά. Οι αναλυτές μιλούν για ενεργειακή κρίση πολύ μεγάλων διαστάσεων και αυτό είναι ενδεχομένως το λιγότερο. Είμαστε εξαρτημένοι από το ρωσικό φυσικό αέριο σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη και τα αποθέματά μας είναι σε ιστορικό χαμηλό. Ακριβώς, και αυτός είναι ο τρομακτικός πονοκέφαλος και το δίλημα πάρα πολλών Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να διασαλευθεί η ενεργειακή ισορροπία στην Ευρώπη προκειμένου να στηριχτεί η Ουκρανία απέναντι σε μια ρωσική επιθετικότητα. Όμως παίζεται και το παιχνίδι αυτή τη στιγμή της ευρωπαϊκής ασφάλειας, διότι δεν είναι μόνο η Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία προσπαθεί να ανακτήσει ένα μεγάλο μέρος από τις σφαίρες επιρροής που θεωρεί ότι έχασε
μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Είτε αυτό λέγεται Βαλτική, είτε λέγεται χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, έφτασε στο σημείο η Ρωσία να ζητήσει και αποχώρηση των ατολικών δυνάμεων από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Άρα δεν είναι μόνο ένα ζήτημα που αφορά το καθεστώς της Ουκρανίας και αν θα είναι στο φιλορωσικό μπλοκ ή στη Δύση, αλλά αφορά συνολικά την ασφάλεια της Ευρώπης. Άρα η ισορροπία ανάμεσα στην ενεργειακή ασφάλεια και στο κόστος το ενεργειακό των Ευρωπαίων καταναλωτών έρχεται σε σύγκρουση με τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Δύσης γενικότερα και ειδικά και της Ευρώπης, όλων των χωρών της Ευρώπης. Μια τελευταία ερώτηση. Ποια πρέπει να είναι εδώ η στάση της Ελλάδας? Η Ελλάδα πρέπει να είναι σε συνεχή συμμαχία με τα ευρωπαϊκά κράτη και να επιδιώξει μια κεντρική ευρωπαϊκή γραμμή. Δεν πρέπει ούτε να είμαστε επισπεύδοντες στην σύγκρουση, αλλά ούτε να προσπαθήσουμε να βγάλουμε την ουρά μας απ' έξω. Διότι θα πω το εξής απλό. Η Ελλάδα διακηρύσει εδώ και δεκαετίες ότι τα σύνορα στην Ευρώπη δεν μπορούν να αλλάξουν με μονομερείς ενέργειες. Εάν η Ελλάδα δείξει απάθεια σε μια μονομερή ενέργεια της Ρωσίας σε αλλαγή συνόρων στην Ευρώπη, αυτό θα είναι ένα πολύ κακό προηγούμενο και για τα ελληνικά συμφέροντα. Επίσης υπάρχει η ελληνική μειονότητα που είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη ισορροπία για την ελληνική εξωτερική πολιτική, δεδομένων των καλών σχέσεων, σχετικά καλών σχέσεων που έχει διαχρονικά η Ελλάδα με τη Ρωσία. Κύριε Κουζομίτη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση αυτή. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ.